η αγάπη είναι σπάνια. Δηλαδή μπορεί να λέμε συχνά ότι αγαπάω κάτι, αλλά το συνέστημα, το βίωμα της αγάπης είναι σπάνιο. Η μητέρα αγαπάει το παιδί της, αγαπάμε λίγους ανθρώπους στη ζωή μας. Δεν αγαπάμε κάποιον άνθρωπο που δεν ξέρουμε. Για παράδειγμα, δεν αγαπάμε κάποιον άνθρωπο που απλά θα δούμε μια φωτογραφία του στο ίντερνετ. Δεν τον έχουμε γνωρίσει καν. Ή δεν μπορεί να πεις ότι αγαπάς γενικά και αόριστα ένα λαό ή κάποιους ανθρώπους που ζουν σε μια άλλη χώρα του πλανήτη. Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως είναι ότι σεβόμαστε, ότι μπορούμε να σεβαστούμε ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε. Τους σεβόμαστε γιατί, ακριβώς γιατί είναι άνθρωποι και έχουν μια άλλη προοπτική των πραγμάτων σε σχέση με εμά. Βλέπουν το κόσμο και αυτοί, το, το αντιλαμβάνονται από ένα άλλο, υπό ένα άλλο πρίσμα. Και όταν αγαπάμε τον εαυτό μας και αντιλαμβανόμαστε το μυστήριο του το πόσο μοναδικός είναι ο καθένας μας ο καθένας μας είναι μοναδικός ποτέ δεν θα μπορέσει να δημιουργηθεί ένα πανομοιότυπο πλάσμα με μας. όταν λέω πανομοιότυπο πλάσμα έχεις εμφάνιση μόνο <coughs> αλλά στον στο, 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 στο κόσμο, στο κόσμο που βιώνει αυτός, σε όνειρα που βλέπει, σε συναισθήματα που νιώθει. Ο καθένας μας νιώθει με ένα διαφορετικό τρόπο και τα όνειρα που βλέπουμε είναι μοναδικά, η φαντασία μας, οι σκέψεις μας, όλα. Αλλά και η προοπτική που έχουμε απέναντι στον κόσμο. Είναι μοναδικά και μόνο λοιπόν λόγω αυτής της μοναδικότητας νιώθουμε σεβασμό απέναντι στους άλλους και απέναντι των δυνατοτήτων που έχουμε. Απέναντι στις δυνατότητες που έχουμε. Ε, νιώθουμε ένα σεβασμό και ταυτόχρονα αυτό από μόνο του είναι αρκετό για να καθιερώσει την αξία του ανθρώπου. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι στο σύγχρονο κόσμο ο άνθρωπος έχει χάσει αυτή την εγγενή αξία ως μοναδικό άγνωστο και μυστηριώδες όν. Έχει χάσει γιατί βλέπουμε τον άνθρωπο ως ζώο. Το βλέπουμε καχάς πολλές φορές, η, ας πούμε οι πολιτικοί, βλέπουν τους ανθρώπους πολλές φορές και κοινωνιολόγοι και επιστήμονες βλέπουν τον άνθρωπο ως, ε, μια κατέργα στήλη την οποία μπορούν να τη διαπλάσουν και να τη φτιάξουν σε κάτι δηλαδή λες ότι ε, μπορώ μέσω πολιτικών ε, και νόμων να διαπλάσω τον άνθρωπο δεν είναι έτσι όμως Ούτε αγατέργαστη είναι ο άνθρωπος, ούτε ζω είναι ο άνθρωπος. Αυτό που χαρακτηρίζει την κοινωνία και το ξεχνάμε αυτό, είναι η πολλαπλότητα. Και η πολλαπλότητα βασίζεται σε ότι είμαστε ξεχωριστά μοναδικά όντα. Οπότε Όταν σέβεσαι τους ανθρώπους σου Δεν μπορεί να σου κάνεις κακό Έχουμε χάσει λοιπόν το σεβασμό Και αυτό που γίνεται τώρα με τους πολέμους Οφείλεται σε έλλειψη σεβασμού Και ιδίως με τους πολέμους σαν αυτούς που κάνει το Ισραήλ Που χτυπάει αμάχους όπου έχουν δηλώσει και οι ίδιοι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, ότι βλέπουν στους Παλαιστίνιους ως κατώτερα όντα. Αυτό σημαίνει έλλειψη σεβασμού. Δεν σέβονται τους Παλαιστίνιους ανθρώπους. Δεν τους σέβονται και δεν τους βλέπουν ως μοναδικά όντα. Εξίσου σημαντικά με τους ίδιους. Δεν είναι οι Ισραηλινοί πιο σημαντικοί από τους Παλαιστίνιους κάθε όν και κάθε παιδί που γεννιέται στον κόσμο έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει κάτι καινούργιο. Φέρνει λοιπόν το σπόρο μια ελπίδα. Το... Ακόμα και το, το σπόρο μια ουτοπία. Κάθε παιδί που βρίσκεται στον κόσμο. Η, Πα, η Παλαιστίνη είναι ένα μέρο που έχει πολλά παιδιά. Είναι κοντά ο μισός πληθυσμός, είναι μέχρι 18 χρονών. Μπορεί να κάνουν και λάθος. Οπότε, όταν πηγαίνεις να βομβαρδίζεις σπίτια, σημαίνει ότι δεν σέβεσαι το... την ελπίδα που φέρνει το κάθε παιδί που έχετε στο κόσμο. Και αυτό είναι σαν να σκοτώνεις την ίδια την ελπίδα, σαν να σκοτώνεις το μέλλον. Όταν το κάνει, όταν το κάνει σε αυτό σημαίνει ότι ε, δεν είναι, ε, σε συγκινεί η ελπίδα, το, ε, ε, η ελπίδα για ένα καλύτερο κόσμο την οποία αντιπροσωπεύουν τα παιδιά γιατί τα παιδιά είναι ένα ξεκίνημα και ο άνθρωπος είναι ένα ξεκίνημα, ξεκινάει πράγματα, ξεκινάει πράγματα τα οποία δεν υπήρξαν ποτέ. έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό άνθρωπος. Όταν εσύ λοιπόν το στερείς αυτό, είναι πρόβλημα. Δεν είναι λοιπόν ότι η αγάπη, όπως είπα πριν, είναι σπάνια. Δεν μπορούμε να πετούμε. Αυτό, αλλιώς δεν είναι αγάπη να αγαπάμε τους πάντες. Δεν γίνεται. Μπορεί και να γίνεται, αλλά είναι σπάνιο το και σπάνιο και αυτό. Ε, Όμω ο σεβασμό θα πρέπει να είναι η βάση τη ε, πολιτική και τη κοινωνία. Άρα, επειδή ο σεβασμό είναι κάτι έμφυτο που το νιώθουμε έμφυτα και ξεκινάει και από τον ίδιο μα τον εαυτό, να σεβόμαστε τον εαυτό μα. Ε, Χρειάζεται να το καταλάβουμε αυτό οι άνθρωποι γενικότερα ότι δεν είμαστε απλά παραγωγοί και καταναλωτές όπως μας θέλει το σύστημα ότι όλα είναι προς κατανάλωση. Όχι, η ζωή είναι κάτι παραπάνω από αυτό, ο βίος του ανθρώπου είναι κάτι παραπάνω από παραγωγή και κατανάλωση. Νομίζω ότι μόνο όταν αντιλα... αντιληφθούμε ότι έχουμε υποχρεώσει απέναντι στους άλλους επειδή τους σεβόμαστε, δηλαδή η υποχρεώση βγαίνει από το σεβασμό θα μπορέσουμε να συνεπάρξουμε μεταξύ μας και όχι μόνο να συνεπάρξουμε αλλά και να ζήσουμε πολύ καλύτερα. Γιατί οι υποχρεώσεις αυτές, όταν ε, πηγάζουν από το σεβασμό, σημαίνει ότι ήδη υπάρχει μια αντίληψη τη της ψυχικής πραγματικότητας του ανθρώπου. Ότι ο άνθρωπος για να είναι καλά πρέπει να, να νιώθει ότι ανήκει κάπου, να μην του λένε ψέματα, να υπάρχει μια σταθερότητα, μια ασφάλεια. Όλα αυτά που χάνονται στον σύγχρονο κόσμο. Για να είμαστε καλά, τα χρειαζόμαστε. Να υπάρχει δυνατότητα για παιχνίδι, για περιπέτεια. Να μην είναι όλα έτοιμα, να υπάρχει το απρόβλεπτο όλα αυτά που χάνουμε. Οπότε, με βάση το σεβασμό προχωράμε και ο, 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 ο ρόλος μας, το, μάλλον το χρέος μας, είναι να, να το καλλιεργήσουμε αυτό. Να το καλλιεργήσουμε στην καθημερινότητά μας, αλλά και μέσα από το, τις πράξεις μας. Που είναι για το κοινό καλό. Είναι στο δημόσιο χώρο, είναι στα κοινά που λέμε, στην κοινότητα, για το καλό τη κοινότητα. Τότε, καχά επειδή έχουμε εξεριζωθεί από την κοινότητα, δεν υπάρχουν πλέον ε, άνθρωποι, μάλλον ε, έχουμε χάσει αυτή την αίσθηση ότι ανήκουμε σε μια κοινότητα. Το έχουμε χάσει αυτό και νομίζω ότι πρέπει να το ξαναβρούμε γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορέσουμε ποτέ να σταθούμε όρθιοι στα πόδια μας απέναντι σε αυτούς που μας εξουσιάζουν. Αλλά αυτό θα το αναλύσω σε ένα άλλο βίντεο.